Η παγίδα της αστυνομίας γύρω από την εκκλησία της Καλαμπάκας είχε στηθεί για τα καλά. Οι αστυνομικοί περίμεναν την επίθεση των ιερόσυλων, ξάγρυπνοι, παρακολουθώντας το κάθε τι. Ο ταγματάρχης Μαγνής είχε μια προαίσθηση πως αυτή τη φορά δεν θα ξέφευγαν, γι' αυτό και αποφάσισε να πάει στον τόπο της επιχείρησης. Το ίδιο έκανε και ο δημοσιογράφος Μαρτέλης για να γράψει ένα αποκλειστικό και ζωντανό ρεπορτάζ από κοντά. Πήρε μαζί του τον φωτογράφο και ξεκίνησαν. Θα έκαναν ένα σταθμό στον Κορυδαλό για να ακούσει ο Μαρτέλης αυτά που είχε να του πει ο κατάδικος Γαβρίλης και στη συνέχεια θα πήγαινα στην Καλαμπάκα. Την ίδια περίπου ώρα ξεκίνησε και η σπήρα. Ο Γερμανός Αρχαιοκάφυλος πίστευε πως δεν ήξερε η αστυνομία τη μέθοδο που ακολουθούσε αφού δεν είχε ανακοινώσει τίποτα για τα κομμάτια των εικόνων. Μια μέθοδο σατανική, όπως αποκάλυψε λίγη ώρα αργότερα ο κατάδικος Γαβρίλης στο Μαρτέλη, προσπαθώντας να βοηθήσει το Θεοδόρου. Και ήταν πράγματι σατανικός ο Γερμανός. Όταν πλησίασε το αυτοκίνητο της πύρας στην Καλαμπάκα, το έκρυψε λίγα χιλιόμετρα πριν, σε ένα σημείο όπου τα δέντρα ήταν πυκνά και πρόσφεραν κάλυψη, μεταφιέστηκε και πήγε με τα πόδια μέχρι την εκκλησία για να ελέγξει τις κινήσεις της αστυνομίας. Παρόλες του τις προσπάθειες όμως και τις ερωτήσεις που έκανε στην κατηλανάφτισσα, δεν κατάφερε να μάθει το παραμικρό. Γιατί ο ταγματάρχης Μαγκλής είχε μεταφέρει τη βάση της επιχείρησης σε ένα μοτέλ έξω από την Καλαμπάκα, είχε κρατήσει απόλυτη μυστικότητα και οι άνδρες της χωροφυλακής παρακολουθούσαν κρυμμένοι από μακριά και με κιάλια. Α1 ακούω. Α1 ακούω. Έγινε τίποτα. Είδατε τίποτα. Τίποτα, κύριε ταγματάρχα. Δεν φάνηκε κανένας. Υπομονή. Οι πιθανότητες όσο πάνε και λιγοστεύουν. Τσάμπα ξενύχτη, κύριε. Θα πάρετε ένα καφέδακι ακόμα? Εγώ όχι, κύριε ταγματάρχα. Ευχαριστώ πολύ. Ούτε κι εγώ. Εγώ θα πιω ένα. Δεν κάνεις καθόλου καλά. Έχεις πιει 100 καφέδες από το πρωί. Μόνο 100. Εγώ νομίζω περισσότερους. Αφού μες στις φλέβες μου νιώθω να κυλάει καφές και όχι αίμα. Αχνιστός και απέσιος καφές. Κάνεις σαν να κάθεται σε αναμένα κάρβουνα. Λες και είναι δικές του οι εικόνες που θα κλέψουν. Δικές του είναι, Φλάς. Όπως είναι και δικές μας. Αφού γεννηθήκαμε Έλληνες, έχουμε όλοι μας κάποια μετοχή σε αυτές. Και δεν μου λες, σε παρακαλώ, τι βλέπεις να γίνεται τελικά? Θα κάτσουμε εδώ να τις φυλάμε? Αν δεν γίνει τίποτα για απόψε, θα φύγουμε. Θέλεις ένα κονιακάκι? Ναι. Βάλε μας δύο κονιακάκια. Thank you.
Είσαστε έτοιμοι? Εντάξει. Μπρος. Μπείτε στο αυτοκίνητο. Πάμε. Προσοχή, προσοχή. Στην εκκλησία πλησίασε ένα αυτοκίνητο και κάποιος προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα. Επιτέλους, ενεργήστε σύμφωνα με το σχέδιο. Ελάτε κύριοι, οι ιερόσιλοι έφτασαν. Η ληστεία αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν εξελίξη. Αν αρχίσει κανένα πιστολίδι, εσείς δεν απαγορείστε. Να κοιτάξετε να καλυφθείτε, έτσι.
άνθρωποι. Το που χάνουμε είναι εις βάρος μας. Schnell für sind von der Polizei. Σώσε με, γενιά μου. Έχω χτυπήσει άσχημα. Σκάσε. Αύριο πρωί-πρωί να έρθει το συνεργείο για τα αποτυπώματα. Μόλις ξημερώσει να χτενιστεί καλά η περιοχή και τα γύρω χωριά. Πρέπει να βρεθούν και οι υπόλοιποι το συντομότερο. Θα βρεθούν, κύριε Ταγματάρχα. Ζήτησα να έρθουν ενισχύσεις και από τα Τρίκαλα. Όλη η δύναμη που διαθέτουμε βρίσκεται επιποδός αυτή τη στιγμή. Έχουμε δύο θύματα. Και οι άντρες είναι αποφασισμένοι να τους βρουν. Και να μας παραδώσουν ζωντανούς. Ελπίζω να μην θελήσουν να εκδικηθούν το θάνατο του συναδέλφου τους. Τους θέλω ζωντανούς, Λεωνίδα. Θα είναι ζωντανή, κύριε Ταγματάρχα. Βέβαια λιγάκι στραπατσαρισμένη, αλλά ζωντανή. Μάλιστα. Μην τρέχεις, Κυριάκο, δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να φύγουμε όσο είναι σκοτάδι. Άμα ξημερώσει η αστυνομική θα μας δώσουν σαν τις μέλισσες. Σήκω. Χάνω πολύ αίμα. Η αιμορραγία δεν λέει να σταματήσει. Να προχωρήσουμε λιγάκι. Μόλις βρούμε κάποια κρυψόνα, θα προσπαθήσουμε να τη σταματήσουμε. Σήκω. 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 Είναι μάταιο να τους κυνηγήσουμε μέσα στο δάσος. Θα έχουμε πολλά θύματα. Ειδοποίησε τα σημεία ελέγχου να στηθούν μπλόκα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να πάνε και πολύ μακριά. Είναι τραυματισμένοι. Υπάρχουν αίματα παντού. Αποκλείεται να ξεφύγουν από τα μπλόκα. Να ειδοποιηθούν οι γιατροί της περιοχής, στα νοσοκομεία και οι κλινικές. Μπορεί να ζητήσουν βοήθεια από αυτούς. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θέλω να το μάθω αμέσως. Μάλιστα, κύριε Ταγματάρχα. Φτάνει, Φλάσσι, φτάνει. Φτάνει, πάμε. Πρέπει να τηλεφωνήσω ήδη στην εφημερίδα. Θα φύγουμε απόψε? Όχι, το πρωί. Θα μαζέψουμε υλικό και από την καταδίωξη. Και με τις φωτογραφίες τι θα γίνει? Αν δεν τις έχουμε γέρο στο ρεπορτάζ, θα είναι ψόφιο. Θα πω στον κύριο διοικητή να σου βρει ένα εργαστήριο να τυπώσει και να τη στείλουμε στην εφημερίδα. Οι καλύτερες φωτογραφίες που θα πάρει θα είναι αύριο από τη σύλληψή του. Φλάσσι, δεν θα φύγει λοιπόν. Πάμε.
Σαν ψέματα μου φαίνεται πως ξεφύγαμε. Μπορείς να υπολογίσεις που βρισκόμαστε? Αποκλείεται. Τότε δεν τους ξεφύγαμε. Μπορεί να γυροθέλουν έως το πρωί εδώ μέσα και το πρωί να πέσουμε απάνω τους. Να μας κυνηγήσουν και να μας συλλάβουν. Γι' αυτό πρέπει το συντομότερο να βγούμε από το δάσος. Οι άλλοι την απογίναν άραγε. Μην νοιάζεσαι για αυτούς. Είναι αρκετά μεγάλοι και μπορούν να φροντίσουν για τον εαυτό τους. Πάμε. Φτάνει τα πόδια μου. Αν δεν σταματήσουμε θα πεθάνω. Κάτσε λίγο. Να ξεκουραστείς εδώ. Με πας, δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Τα μηνύκια μου κοντεύουν να σπάσουν. Μου έρχεται με τόσο. Κάνε λίγο κουράγιο. Εδώ πιο κάτω είναι μια σπηλιά. Θα σε βάλω να ξεκουραστείς και θα προσπαθήσω να σου σταματήσω την αιμορραγία. Εντάξει, ρε Σηκωστή, εντάξει. Αν κουράστηκες, ας συνεχίσει κάποιος άλλος. Όχι, Άρη. Πιο σιγά όμως, δεν σε προλαβαίνω. Λοιπόν, η καταδίωξη των ιερόσυλων θα συνεχιστεί και είναι βέβαιο πως οι αδίστακτοι ληστές, οι φοβεροί δολοφόνοι, που δεν σκότωσαν μόνο τους διώκτες τους, αλλά όπως συμπεραίνεται και τους πρώην συνεργάτες τους, τον κλειδαρά Βαγιανό και τον ζωγράφο Βέργο, που ήταν μέλη της ίδιας πύρας, θα συλληφθούν και θα πληρώσουν. Κακά τα ψέματα. Η ιεροκαπηλεία μαστίζει προκλητικά την εθνική μας κληρονομιά. Είναι καιρός λοιπόν, πέρα από κάθε κρατική μέρημνα και φροντίδα, να ξεκινήσουμε όλοι οι Έλληνες μια αληθινή πανεθνική εκστρατεία για την προστασία της πολιτιστικής μας υπόστασης. Διαφορετικά, η πατρίδα μας θα απογυμνώνεται αδιάκοπα από όλα τα δείγματα της έμπνευσης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας του λαού μας. Και θα μείνουμε τελικά με τον πετόν που αυτό μάθαμε να χρησιμοποιούμε απλόχερα. Τέλειωσες? Ναι, Κώστα, ναι. Με τις φωτογραφίες τι θα γίνει? Ο Φλάς τυπώνει αυτή τη στιγμή σε ένα φωτογραφείο που το βρήκε η αστυνομία. Μόλις τις ετοιμάσει θα σας έρθουν. Κρατήστε χώρο λοιπόν για καμιά τετράστηλη στην πρώτη και ό,τι νομίζω Μιχάλης για το ρεπορτάζ μέσα. Θέλετε τίποτα άλλο? Συγχαρητήρια, Άρη. Έκανες Διάνα. Αυτό θα πει επιτυχία. Γεια σου, Κωστή.
Αν προκύψουν νεότερα, θα σας ενημερώσω. Θα προκύψουν, αργού, θα προκύψουν. Μόλις χαράξει, θα έρθει ελικόπτερο. Θα κάνουμε ένα καλοσυνδυασμένο ψάξιμο και οι φωνιάδες θα βρεθούν. Εφόσον είναι τραυματισμένοι, δεν πρόκειται να πάνε μακριά. Άνοιξε μου ένα τσιγάρο. Εγώ φταίω για όλα. Την απληστία μου. Γιατί τι έκανες? Κυριάκο, θα πεθάνω. Το καταλαβαίνω. Είσαι ο καλύτερος μου φίλος. Γι' αυτό πρέπει να στα πω όλα για να τα ξέρεις. Θα θυμάσαι. Θυμάσαι όταν ήρθα μια μέρα και σου ζήτησα να συνεταιριστούμε. Εσύ αρνήθηκες. Εκείνο το βράδυ, πήγα στο σπίτι του Βαγιανού και το σκότωσα για να του πάρω το κομμάτι. Εδώ χώνευα το Βαγιανό. Την αρχή μου είχε μπει στο ρουθούνι. Ζωγράφο. Εσύ το σκότωσες το ζωγράφο? Όχι. Το ορκίσαμε. Εγώ σκότωσα τον Βαγιανό και τον Θεοδόρου. Ποιο Θεοδόρου? Το ταξιτζί που στείλαμε στη φυλακή. Αυτός είναι ζωντανός, Κοσμά. Ζωντανός, ναι. Μήπως έχεις παραστήσεις και δεν ξέρεις τι λες? Ζωντανός. Ζωντανός, αλλά θα μένω στη φυλακή εξαιτίας μου. Ένα ζωντανός νεκρός. Εγώ του πήρα τα κοσμήματα από τη ληστεία που είχε κάνει παλιά. Εγώ τους είχα καρφώσει τότε. Εγώ το ξανάστειλα στη φυλακή. Γιατί φοβόμουν πως ψάξει και με ανακαλύψει. Τα κοσμήματα. Τι έκανα στα κοσμήματα? Όσα μπόρεσα τα πούλησα. Τα υπόλοιπα τα είχε αδερφός μου. Και το κομμάτι της εικόνας. Το κομμάτι της εικόνας του Βαγιανού. Τι το έκανες? Βρήκα κανένα κομμάτι. Τσάμπα το σκότωσα. Όπως σκότωσα τώρα και τον εαυτό μου. Φεύγεις. Πάψε να μιλάς. Θα πάψω, Κυριάκο. Θα πάψω για πάντα. Θα πεθάνω. Σκύτιασα και σένα. Δεν έχουνε ψόφο. Σωθήκαμε, Χάντς. Πώς σωθήκαμε? Με το πρώτο τρένο που θα περάσει. Θα περπατήσουμε παράλληλα προς τις γραμμές. Μέχρι ότου βρούμε καμιά μεγάλη στροφή. Εκεί τα τρένα κόβουν ταχύτητα. Αν περάσει κανένα εμπορικό, θα πηδήξουμε πάνω του. Βέβαια, καλύτερα θα ήταν να βρίσκαμε κανένα αυτοκίνητο. Όχι, αυτό ξέχασε το. Θα έχουν στήσει μπλόκα παντού και ένας να μας έχει δει. Θα έχει δώσει την περιγραφή μας. Ξέχασε το. Μα αν βγάλουμε τις φόρμες, θα αλλάξουμε τελείως. Όχι.
Δεν πρέπει να το τολμήσουμε. Προτιμότερο το τρένο. Μην βγάλεις τη φόρμα σου. Δεν κάνει να την πετάξουμε εδώ. Αν την δουν θα καταλάβουν. Θα τις πετάξουμε μακριά. Μόνος είσαστε εδώ. Έφυγε ο δημοσιογράφος. Πήγε να ξαπλώσει. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνετε κι εσείς. Δεν γίνεται, Λεωνίδα. Όσο σκέφτομαι ότι αυτά τα καθάρματα μπορεί να μας ξεφύγουν, μου έρχεται τρέλα. Αφού να φανταστείς κάνα δύο φορές, σκέφτηκα να ξεκινήσω να πάω να ψάξω μόνος μου. Δεν θα μπορέσουν να πάνε μακριά. Αποκλείεται να ξεφύγουν από τα μπλόκα. Φύγε, Κυριάκο. Φύγε να γλιτώσεις. Εγώ χωρίκι τρέμω ολόκληρος. Τη βγάζω τη νύχτα. Φύγε, Κυριάκο. Οι άλλοι ξέφυγαν. Φύγε να γλιτώσεις. Άσε με εμένα. Άσε με εμένα. Φύγε. Άσε με. Φύγε. Είναι εμπόλικο, σωθήκα. Εντάξει, κύριε Μύραρχε. Ναι, ναι, θα του το πω. Εδώ είναι, πλάι μου. Τα σέφη μου, κύριε Μύραρχε. Κύριε Ταγματάρχα, το ελικόπτερο θα ξεκινήσει μόλις χαράξει. Θα επιβαίνει ο Μύραρχος Γρηγορίου. Θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή μαζί μας με τον ασύρματο για να μας δίνει οδηγίες. Θα αρχίσουμε τις έρευνες από την νότια πλευρά.
πίσω αυτά τι είδα. Προσπαθεί να καλυφθεί στην νότια πλευρά του δάσους. Επαναλαμβάνω, υπάρχει κάποιος που προσπαθεί να καλυφθεί στην νότια πλευρά του δάσους. Σε μια μικρή σπηλιά, 1000 μέτρα πίσω από την εκκλησία περίπου. Μπορεί να πλησιάσεις αυτό το σημείο που λέει. Θα προσπαθήσω. Ακολουθήστε. Προσοχή στη σπηλιά! Καλυφθείτε! Μπορεί να κρύβονται και οι υπόλοιποι μέσα. Πήγε να συναντήσει και εμείς θα σε καλύπτουμε. Βρέθηκε αυτός που ήταν από το ελικόπτερο. Όχι, δεν βρέθηκε, κύριε Ταγματάρχα. Κύριε Ταγματάρχα, έλα. Ταγματάρχα, βρέθηκε, είναι νεκρός. Πού είναι? Εδώ, σε ένα θάμνο, λίγα μέτρα πιο κάτω. Συνεχίστε την έρευνα. Πρέπει να βρεθούν και οι υπόλοιποι. Να πετύχουμε κάποιον ζωντανό. Αυτές οι φωτογραφίες είναι καταπληκτικές. Θα γίνει ένα ρεπορτάζ συγκλονιστικό. Τώρα που τις βλέπω ψύχρεμα, Πέτρο, ξέρεις τι μου θυμίζουν. Το στίχο κάποιου ποιητή που λέει «Αυτές οι εικόνες είναι σοφές και ξέρουν να εκδικούνται».
Yeah.